Απάνω τα χτυπήματα συνεχίζει να δέχεται ο κλάδος της κτηνοτροφίας, με την πολιτεία από τη μία να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της σε ζητήματα όπως η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις απώλειες που υπέστησαν από τον κατορροϊκό πυρετό, και από την άλλη να τους αναγκάζει στην ουσία να καλύψουν με δικά τους έξοδα το σύνολο του κόστους για τον φετινό εμβολιασμό απέναντι στην ασθένεια η οποία αποδεκάτησε πέρυσι μεγάλο ποσοστό του ζωικού κεφαλαίου. Οι κτηνοτρόφοι και στη Μαγνησία ελάχιστες ελπίδες τρέφουν για την καταβολή των αποζημιώσεων από την περσινή επιδημία, η οποία υποχώρησε όταν ήρθε ο χειμώνας. Για φέτος, το αρμόδιο Υπουργείο τους αναγκάζει στην ουσία να καλύψουν από την τσέπη τους το δυσβάσταχτο κόστος εμβολιασμού για τον κατορροϊκό πυρετό, που μπορεί να ξεπεράσει και τα 500 ευρώ για έναν μέσο κτηνοτρόφο, ο οποίος δεν θα επιβαρυνθεί μόνο με το κόστος των εμβολίων, αλλά και με το κόστος των ιδιωτών κτηνιάτρων που θα κληθούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια. Από τη μια, λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και τις συνέπειες μιας ασθένειας με καταστροφικά αποτελέσματα για τον κλάδο τους, και από την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν σε μια ακόμη επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, ιδίως στην τρέχουσα οικονομική περίοδο.